Με κεντρικό σύνθημα «Γίνει η αλλαγή που περιμένεις», εθελοντές από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας βρίσκονται σε ρυθμούς «Let's do it Greece», καθώς σήμερα ήταν η ημέρα για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της χώρας, όπου η Ελλάδα θα γίνει ομορφότερη. Στο Δήμο Σερών η δράση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς συμμετείχαν φορείς, σύλλογοι και μαθητές από σχολεία της πόλης. Σήμερα είναι η μέρα του Let's Do It, δηλαδή μια πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο για να καθαρίσουμε τις πόλεις μας, για να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να ζούμε σε ένα καθαρό περιβάλλον. Για να ζούμε όμως σε ένα καθαρό περιβάλλον, αυτό είναι υπόθεση κυρίως των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να σέβονται το περιβάλλον, κυρίως οι πολίτες δεν πρέπει να πετάνε σκουπίδια, χαρτιά, μπουκάλια κτλ. Καλέσαμε μάλλον όλους τους εθελοντές να λάβουν μέρος, να συμμετάσχουν σε αυτή την εκστρατεία για να καθαρίσουμε κάθε σημείο της πόλης. Τα σημεία τα αναφέραμε, τα έχω γράψει και εγώ στο διαδίκτυο ποια είναι τα σημεία για 11 η ώρα, αλλά όπως βλέπετε, τι ώρα είναι? Τώρα είναι 12. Ναι, ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε. Καλή είναι η κριτική από τον καναπέ, επί του καναπέως που λένε. Τα πυρά καλά είναι από εκεί, αλλά το θέμα είναι να αναλαμβάνουμε μερικές φορές και την ευθύνη σαν πολίτες. Νομίζω είναι μια μέρα αντίθεσης για όλους μας. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον και να βάζουμε και εμείς το δικό μας το λιθαράκι. Αν είναι καθαρίζοντας, τουλάχιστον πλήρη πένθος. Και ο Σύλλογος ΕΡΕΕΣ Μανούλες συμμετείχε στη δράση και προχώρησε στον καθαρισμό του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά. Είμαστε εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη δράση, όπως και να έχει. Αγαπάμε το περιβάλλον, το αποδεικνύουμε. Αυτό πρέπει κάθε μέρα να περάσει στην είδηση του κόσμου, να αγαπάει το περιβάλλον, να το προσέχει και να μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον θα το παραδώσουμε στα παιδιά μας και τα παιδιά μας στα εγγόνια μας. Δεν είναι δικό μας για να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μέρες σαν και αυτή είναι καλό να υπάρχουν για να χτυπάνε το κουδουνάκι ότι πρέπει να κυκλοφορώ και με μια σακούλα να μαζεύω τα σκουπίδια στους δημόσιους χώρους που είμαι και μην τα περιμένουμε και όλα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ας κάνουμε και εμείς κάτι ό,τι μπορούμε στο θέμα των σκουπιδιών τουλάχιστον. Κάτοικοι του Προβατά, αφού πήραν στα χέρια σκούπες, φαράσια, φτιάρια αλλά και σακούλες, προχώρησαν στην καθαριότητα του χωριού τους. Και το αποτέλεσμα ικανοποιητικό. Εθελοντές με μεράκι, με όρεξη, μαζεύτηκαν εδώ οικογένειες με τα μικρά τους τα παιδιά, όλοι μαζί, γύρω στα 35 άτομα. Καθαρίσαμε αυτό το πάρκο, το όμορφο που βλέπουμε εδώ, και την νησίδα που οδηγεί στην είσοδο και έξοδο του Προβατά προς την Εγνατία. Είδα μια πολύ σημαντική δράση, όλοι το έχουν ευχαριστηθεί, εργάζονται ακόμη όπως βλέπετε, από τις 11 είναι εδώ όλοι, με προσωπική εθελοντική εργασία και μέσα. Συλλέξαμε πάνω από 50 σακούλες απορριμμάτων με διάφορα κλαδιά, χόρτα και οτιδήποτε άλλο υπήρχε σε αυτό το πάρκο. Είναι όλοι ευχαριστημένοι για αυτό που έγινε και ομόρφινε αυτό το υπέροχο σημείο του χωριού μας. Όλοι οι κάτοικοι του Προβατά πραγματικά είναι δραστήριοι άνθρωποι, όπως το γνωρίζετε. Ανταποκριθήκανε στο κάλεσμα κυρίως του αντιδημάρχου μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος καθαριότητας, και έτσι ομορφήναμε την είσοδο του Προβατά. Μαζέψαμε πολλές σακούλες με σκουπίδια, με χόρτα κτλ. Ας πούμε. Και προχωρούμε. Είμαστε και εμείς μέλη εδώ της δράσης του Let's Do It Greece, ενεργά όπως βλέπετε και από αυτή την πλευρά. Τελειώνουμε όλες τις νησίδες από την είσοδο της ΕΡΕΣ προς Προβατά και μέχρι εκεί το πάρκο, δηλαδή όλη η είσοδος του χωριού. Είναι μια πολύ καλή συμμετοχή εδώ των μελών του συλλόγου και εκτός των μελών. Και πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα που έχουμε. Περνάμε ένα μήνυμα που λέει έτσι θέλουμε να είναι ο τόπος μας. Δεν το κάνουμε συνέχεια. Ο εθελοντισμός γίνεται κάποιες φορές και το αποτέλεσμα είναι πάντα καλό όταν υπάρχει συμμετοχή μεγάλη. Η δράση ξεπέρασε κάθε ρεκόρ, καθώς για σήμερα δήλωσαν συμμετοχή και υποστήριξη περισσότεροι από 3.300 φορείς σε όλη την Ελλάδα. Το σύνθημα «Γίνει η αλλαγή που περιμένεις» ακούστηκε και στο Δήμο Συντικής, ο οποίος συμμετείχε και αυτός ενεργά στο Let's Do It Greece. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Συντικής. Συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνεται, πανελλήνια εκδήλωση είναι αυτή. Δύο σημεία καθαρίζουμε. Το ένα σημείο θα είναι στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη. Εδώ τοπικοί κάτοικοι της περιοχής θα έρθουν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Και από την πλευρά της Κερκίνης θα καθαρίσουμε στο λιμανάκι της Κερκίνης και λίγο στην πλατεία του χωριού. Και όλα αυτά για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για το περιβάλλον, έτσι. Ναι, αυτός είναι ο κύριος στόχος. Αλλά νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και μάθημα σε όλους μας, να γίνει καθημερινότητα σε όλους μας. Πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, πρέπει να, και κυρίως τα παιδιά πρέπει να μπουν σε αυτή την ιδέα και σκέψη.